στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση συνεργασιών προς όφελος της ανάπτυξης, οι περιφέρειες διαλέγουν τους κλάδους με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Στην κεντρική Μακεδονία, οι κλάδοι στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον της έξυπνης εξειδίκευσης είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, τα δομικά υλικά, ο τουρισμός και η κλωστοϊφαντουργία, που υποστηρίζονται κάθετα από τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπηρεσίες logistics και φορείς που εξειδικεύονται στο περιβάλλον και την ενέργεια. Το έργο αφορά τη συνεργασία όλης της διασυνοριακής επιλέξιμης ζώνης, δηλαδή τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και τις γεωγραφικές περιφέρειες νότια και νότιο-δυτικά της Βουλγαρίας, νότιο-ανατολικά της Βουλγαρίας, και έχει σαν αντικείμενο την διασυνοριακή συνεργασία πάνω στην έξυπνη εξειδίκευση. Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αφορά στην συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικότητας, έρευνας για ανάδειξη έργων, προτάσεων, επιχειρηματικότητας με έμφαση την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτάσσονται ως τομείς ενδιαφέροντος ο αγροδιατροφικός τομέας, τα δομικά υλικά και ο τουρισμός. Στους συγκεκριμένους τομείς όπου έχουν αναγνωριστεί σε γενικούς τίτλους όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα μη μεταλλικά ορυκτά, όπως είναι τα χημικά ελαστικά και σε συνεργασία η επιχειρηματική κοινότητα, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και η δημόσια διοίκηση να συζητήσουν και να διαμορφώσουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, συγκεκριμένες ανάγκες, επιχειρηματικές ανάγκες, οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελέσουν και ένα πλάνο χρηματοδότησης, θα βγουν δηλαδή κάποιες προσκλήσεις στοχευμένες σε αυτές τις ανάγκες. Αυτό ήταν το αντικείμενο της πιλωτικής δράσης. Υλοποιήθηκε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο της Βίλης. Αύριο έχουμε στην Ξάνθη μια εκδήλωση. Στο πλαίσιο των διασυνοριακών συνεργασιών, η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Θερμοκοιτίδας στη Βουλγαρία επισήμανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για συνεργασία σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ανακύκλωση και η υφαντουργία. Πρέπει να πω ότι ένα μέρος των προτεραιοτήτων ταυτίζονται μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, όπως είναι ο τουρισμός και στις δύο χώρες. Και το κυριότερο είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον τουρισμό σαν επισκεψιμότητα στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, αλλά σαν έναν κοινό τόπο όπου μπορεί ο επισκέπτης να επισκεφθεί και τις δύο χώρες παράλληλα. Σχετικά με τα άλλα προτερήματα, ένα από αυτά είναι οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η ανάπτυξη της δραστηριότητας των κομπιούτερ, γιατί κάθε τομέας, εάν θέλει να είναι ανταγωνιστικός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι καλός στις νέες τεχνολογίες, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας και του ICT. Την δική της στρατηγική στην έξυπνη εξειδίκευση προσπαθεί να δημιουργήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό προφίλ εταιριών οι οποίες παράγουν ένα προϊόν σε επίπεδο διεθνές, έτσι. Δηλαδή οι αγορές πλέον πρέπει να έχουν εξωστρεφή διάθεση, η δικιά μας παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε η περιφέρεια, επειδή θέλει να είναι πρωτοπόρος όχι μόνο όσον αφορά το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας στην περιοχή μας, αλλά να μπορεί να δώσει και το βήμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να έρθουν να κάνουν δράσεις οι οποίες θα τις κάνουν πιο εξωστρεφείς, μπαίνουν και σε αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα. Πριν καθοριστούν οι κυρίαρχοι τομείς δράσης στους οποίους θα κινηθεί η περιφέρεια, προηγήθηκε διαβούλευση των παραγωγικών τάξεων και μέσα στο πλαίσιο αυτό έγινε το διασυνοριακό πρόγραμμα που οριμάζει τέτοιες δράσεις και διαμορφώνει εξωστρέφειες για το επιχειρήν στην περιοχή.